ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απογραφής από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Μέσω της απογραφής γίνεται η καταμέτρηση του πληθυσμού της Ελλάδας σε κάθε περιφερειακή ενότητα, δήμο ή κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, καλύπτοντας όλη την επικράτεια, ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται στοιχεία για τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του. Για τη διαδικασία της απογραφής της ΣΑΜΟ μίλησε στην κάμερα της Σαμιακής Τηλεόρασης ο προϊστάμενος της Στατιστικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας ΣΑΜΟ, κ. Κυριάκος Κλώθος. Ναι, ολοκληρώθηκε και τυπικά από τη Δευτέρα και τώρα είμαστε στην φάση της, στο πακετάρισμα και της αποστολής στην Κεντρική Υπηρεσία. Τα αποτελέσματα πότε αναμένετε να βγουν? Τα αποτελέσματα, τα επίσημα, θα βγουν στο, το καλοκαίρι, αρχές Ιουνίου. Σε μια γενική εικόνα ο κόσμος απογράφηκε, ξεπεράσαν τα προβλήματα που είχαν επισημανθεί? Είχαμε προβλήματα στην αρχή, είχαμε και την πανδημία, ο κόσμος ήταν λίγο, είχε κάποια προθυμία, αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα μας καλύπτει. Συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας? Από την πληροφόρηση που έχω, είναι πάρα πολύ δύσκολο και στη Μακεδονία. Να φανταστείτε, ας πούμε, ότι ήταν χειμώνας. Εντάξει, αφού και εμείς είχαμε τέτοια προβλήματα, δηλαδή με τον καιρό, η κακοκαιρία, η πανδημία, όλα αυτά έκαναν το έργο μας δύσκολο. Αλλά τελικά ο κόσμος απογράφηκε. Ο τρόπος απογραφής ήταν διαφορετικός από αυτόν του 2011. Ναι, είχαμε την προσθήκη της αυτοπογραφής το 2021, η οποία δούλεψε και δούλεψε και καλά. Είχε ένα μεγάλο ποσοστό που αυτοπογράφηκε. Ένα μεγάλο κομμάτι, αρκετό κομμάτι, απογράφηκε. Πιστεύω ότι ο νομός της ΣΑΜΟ άντεξε. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην απογραφή ήταν υποχρεωτική και τα στοιχεία ήταν εμπιστευτικά. Δεν διαβιβάστηκαν ή κοινοποιήθηκαν σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων.